Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Φώτης Γεωργίδης κοντά μας. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Καλά, γιατί με αναστεραχωρώ. Είσαι σε... Προσπαθώ, και μη πειρά. Σε τι, ναι, όντως, τσαρκέψαμε και γλύωρα φέτος, αναλόγως. Θα το υποστούμε, όπως κάθε χρόνο. Ναι, πράγματι. Τελειώσαμε τα γυρίσματα του Λαπάστα από Μιλόρι, σωστά? Ναι, τελειώσαμε τα γυρίσματα. Τώρα περιμένουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσουμε προετοιμασία για τον νέο κύκλο, για τον τρίτο. Παράλληλα πρόβες. Πότε βγαίνει η παράσταση? Η παράσταση βγαίνει στις 13. Του τρέχοντος έρθει ο ερμηνός. Μια άλλη είναι Πέμπτη. 13-14 θα ρίξουμε στο Δάλι. Και ακολουθούν και άλλες παραστάσεις στο Σκαλιά Γλαντζιά, στη Δρομολαξιά, στο Κούριο. Έρχεται τώρα αυτό, όχι πως δεν ήταν πριν, αλλά έρχεται τώρα αυτό και διαδέχεται, ας πούμε, κάτι άλλο το οποίο πάλι ήταν πολύ. Πώς είναι να μην ησυχάζεις, πώς είναι να μην κάθεσαι σε έναν τόπο? Για να σου πω πώς είναι, πρέπει να έχω χρόνο να κάτσω να σκεφτώ πώς είναι. Δεν έχω χρόνο. Πρέπει να ξέρω και το άλλο, δηλαδή, σωστά. Το χρόνο που έχω για να το σκεφτώ, συνήθως τον αφιερώνω για να κοιμάμαι. Δηλαδή το μεσημέρι πρέπει να κοιμηθώ, μισή ώρα να κάνω ένα restart. Μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, γιατί εγώ όποτε προσπάθησα να κοιμηθώ σε κανένα μισάωρο, για παράδειγμα το μεσημέρι, κόφηκε με αντί να με αναζωγώνει. Όχι, εγώ πρώτα κάνω και τα μέτρα άθληση. Αλήθεια, έτσι ένα 10 λεπτού είναι, ας πούμε, το power nap που λαλούμε. Yes. Ακριβώς. Μάλιστα. Σε ρωτούσα και πριν, αλλά εντάξει, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Πάμε Λαπάστα από Μιλόρι για τρίτη χρονιά. Πάει καλά και συνεχίζει για τρίτη χρονιά. Εσύ και παίζεις και γράφεις και απ' όλα. Ναι, εντάξει. Okay, απ' όλα, εντάξει. Ναι, ναι, αυτά παίζω τα... και γράφω. Ναι, ας πούμε την τζελία. Τα απ' όλα κάνουν το Λόρι. Πώς είναι να γράφεις και να παίζεις? Δύσκολο, είναι εύκολο, είναι ξανά κάμε στο... Ξανά κάμα το παλιότερα. Κοίταξε, το γεγονός ότι έχουμε στήσει κάποιους χαρακτήρες πολλά ωραίους. Δίνεται μας και εμάς ευκαιρία μέσα από το, που το γράφουμε, μέσα από τους χαρακτήρες, να απολαύσουμε και εμείς λίγο το πώς παίζουν τους χαρακτήρες, δηλαδή τη σειρά. Οπότε ένας σεναριογράφος στην ουσία καλείται να παίξει όλους τους ρόλους την ώρα που το γράφει, γιατί αλλιώς ένα ψεύτικο, θα έχει αλήθεια ο χαρακτήρας. Και του είναι το ωραίο. Ναι. Εντάξει, η ποσότητα είναι τεράστια. Κουραζόμαστε, απλά έτσι είναι. Θα σε ρωτήσω, ναι, για το γράψιμο. Απλώς είσαστε τρεις σεναριογράφοι. Ναι, δύο. Εγώ εσύ και ο Λόρης. Και ο Λόρης. Τα μοιράζετε? Όχι. Η κεντρική ιστορία κάθε επεισοδιού φτιάχνει από τον Λόρη. Ναι. Ακολούθησε ο Λόρης, στέλνει μου την ιστορία. Εγώ γράφω. Για τους ρόλους. Διαλόγους. Ο Λόρης επίσης γράφει ριζινούς διαλόγους. Και πάει έτσι πολλά ομαλά το πράγμα. Δηλαδή. Μπράβο. Κοίτα, από τη στιγμή που τα βρίσκεις με έναν άνθρωπο και ρε παιδί μου τον βλέπεις, σε βλέπει και μόνο που το βλέμμα, ας πούμε, συνεννοάστε, είναι ωραία να έχεις τέτοιες συνεργασίες στον χώρο. Ναι, γιατί δεν κουράζω. Ναι. Δεν κουράζω. Ναι. Ίσα-ίσα παίρνεις από τον άλλον και δίνεις, νομίζω. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι εύκολο να βρεις ανθρώπους με τους οποίους να το θωρείς τα μάτια και να συνεννοάσεις στον χώρο σας? Όχι. Είσαι στο... ναι. Ειδικά όταν είσαι γελίον ιδιότροπος, όπως θεωρώ ότι είμαι εγώ, που ξέρεις, μπαίνεις μια ιδέα μέσα στο μυαλό και πάεις, γιατί έχεις την αντίληψη και πάεις με την ιδέα, που ήταν δύσκολα να δεχτείς άλλες απόψεις. Ναι. Αλλά εντάξει, από τη στιγμή που τα αποδέχεσαι, προχωράς με αυτό που πιστεύεις. Ναι. Πλέον μετά από κάποια χρόνια έχεις και τη δυνατότητα να το εφαρμόσεις. Σωστά, ναι, σωστά. Σε πιο μικρή ηλικία, αν σιούφκες την κοινή σου. Συμβιβάζεσαι. Εντάξει, οκ, παιδί μου, τι θέλεις να κάνω. Ενώ τώρα μπορείς να πεις άνετα τη γνώμη σου και να στέκει. Ναι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Είπες ότι είσαι... Όλοι οι καλλιτέχνες όμως, ρε παιδί μου, και που ακούμε και που βλέπουμε, έχουν έτσι έναν ιδιαίτερο... Έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ξέρεις, είναι κοινό... Θέλω το χώρο μου, το χρόνο μου, να διαλογιστώ τα δικά μου. Είσαι έτσι? Γιατί? Επειδή οι περισσότεροι που είμαστε καλλιτέχνες, να το πω, αν και μου αρέσει και η έκφραση, η λέξη. Έτσι σου αρέσει, γιατί έπιασε την πορεία που έπιασε. Ενώ λέξη στέκει, αλλά άμα τη βάλει πάνω σε ταμπέλα, ενδεχομένως σε κάποιον να μην. Μπράβο, αυτό.
ίδιο λέμε. Αλλά όλοι οι καλλιτέχνες για να μιλήσουμε στη γλώσσα την κοινή. Καλλιτεχνική. Θεωρώ ότι είμαστε καλοπερασάγκηρες. Δηλαδή, ας πούμε, καταρχάς το πρώτο και το κυριότερο είναι ότι κάνουμε τζιόν μας αρέσκει. Κάνουμε το τζιόν που σου αρέσκει και όχι κάνεις μόνο τζιόν που σου αρέσκει, καλούς στις εκπομπές να μιλάς. Δηλαδή, σιγά, ας πούμε, τι είμαστε, τίποτε. Δηλαδή, θεωρώ ότι γίνεται πολλά μεγάλων... Ναι, απλώς ο λόγος νομίζω, το που γίνεται τούτον, το λόγος που γίνεται τούτον, νομίζω, Φώτη μου, είναι γιατί απευθύνεστε στον κόσμο και εντζαμέ που έρχεται... Εντάξει, απευθύνεσαι στον κόσμο από τη δουλειά σου, χρειάζεται νομίζω. Μέσα από τη δουλειά σου. Μα ξέρεις, ο κόσμος θέλει να είσαι στον δρόμο, για παράδειγμα. Περίεργη αγγλικά, είναι. Είναι. Είναι και δεν θα σου... Πούμε αλήθικες. Στον δρόμο που να σε δύο κόσμος. Έρχεται να σου μιλήσει, να σου γάμει. Παλιά ναι. Τώρα επειδή κουράζομαι και μερικές φορές θέλω χαμέ για να μην μου μιλήσουν. Κατάλαβα τι λες. Θέλεις να το αποφύγεις. Ναι, γιατί ξέρεις, άμα σε πιάσει κάποιος την κουβέντα, μπορεί να μην σταθεί και ποτέ. Έχω 15 λεπτά να κατεβώ κάπου και να φύγω. Και έχω μόνο 15 λεπτά. Εάν έχω με πιάνει και στην κουβέντα, και φάμε άλλο 3-4 λεπτά, πήγαινε. Τέλειωσε. Έχασες το. Όταν πρέπει να κρατάς μια αποστάση με τα πράγματα. Ουφ, πολλά περιορισμένος ο χρόνος σου. Σου πω, του τον ούλον, έχεις 3 παιδιά να σου ζήσουν. Ευχαριστώ. Και έχεις και μια πολλά υπομονετική σύζυγο, δεν ξέρω την κοπέλα. Πώς είναι να τα συνδυάζεις, καταρχάς, συνδυάζονται από ό,τι φαίνεται, αλλά... Συνδυάζονται με έναν τρόπο που ακόμα δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, εντάξει, με τη σύζυγο αντιλαμβάνεσαι ότι να βρεθείς κάπου μετά από καμιά 15 ετία ξανά. Ναι, που να αφήνουν τα μωρά από σπίτι, να έρθεις από όλο το δίκαιο. Αν και θεωρώ ότι, εντάξει, στο χέρι μας να βάλουμε κάποια όρια και να έχουμε χρόνο μεταξύ μας. Απλά εγώ έχω ένα μωρό μικρό, 3 χρονών, δύσκολο να το αφήγω από τίποτα. Οπότε τρώει μας την ώρα μας. Καταλαβαίνω σε απόλυτα, έχω δίχρονο. Έχεις δίχρονο. Ακριβώς, όσο ζήσει. Επίσης, τα μωρά περνάς χρόνο μαζί τους όσον έχεις και τι κάνετε. Είσαι παπάς που να κάτσεις να παίξεις, να πάεις, να κάνεις. Ναι, κανονικά. Ναι. Πας τούτα 2 χρόνια. Μπράβο, πολλά σημαντικό για τα μωρά. Δηλαδή, φέτος η σεζόν που πέρασε προσπάθησε να μην κάνω θέατρο για τα μωρά, για να έχω χρόνο μαζί τους. Εντάξει, είναι το κυριότερο για μένα, η οικογένεια μου. Μετά είναι η δουλειά. Γιατί αν φτάσει η δουλειά να υπερβεί, ας πούμε, την ανάγκη μου που έχω για οικογένεια, σημαίνει ότι κάπου χάσαμε το παιχνίδι. Ναι. Οπότε δίνω προτεραιότητα στην οικογένεια μου με όλα τα φοιβικά, προεφηβικά, βρεφικά προβλήματα που έχουμε. Αλλά νομίζω ότι ζυμώνεσαι μέσα από τούτα. Ζυμώνεσαι, παραζυμώνεσαι. Και αφήνεις το εγώ σου στην άκρη, ναι, για να προσφέρεις αν μη τι άλλο στην οικογένεια σου. Και να περιμένεις τα 15 χρόνια έτσι ώστε να ξαναποκτήσεις το εαυτό σου πίσω. Πού βρίσκεις ησυχία να γράψεις? Δεν γράφουμε ησυχία πλέον. Ξεκίνησα να γράφουμε ησυχία, αλλά στην πορεία, επειδή είχα φτάσει να συνηθίσει μια φασαρία, να συνηθίζω με φασαρία, τώρα γράφω με φασαρία. Δηλαδή, συγγνώμη. Γράφω σπίτι μου γονικά και δεν μπορώ να κάνω και πέσω. Αλήθεια. Ναι. Εσύ χίζεσαι, έρχεται να σε τραβήσει, ας πούμε, το μωρό, το ένα παπά, έλα το τούτο, παπά, έλα παίξουμε, παπά, τι κάνεις, α, κλαίω, φωνάζω, ας πούμε. Ναι, ναι. Έρχεται, αλλά εντάξει. Να σηκωστώ λίγο, να βάζεις παίξω, να ξανακάτσω, να γράψω. Άρα έχανες τον ρυθμό σου, τα πρωινά, ας πούμε, όταν σχολείο. Πας σχολείο, να κάτσω να γράψω λίγο. Δεν έχω ώρες, γράφω όποτε να είναι. Κάνεις το ένα ρόλο, έχω διαβάσει για τον ρόλο που κάνεις στο Λαμπάστα από Μιλόρι, ότι υποδίεσαι ουσιαστικά τον εαυτό σου. Τσιλαλούν. Τσιλαλούν. Εντάξει, κάποια στοιχεία του εαυτού μου υπάρχουν. Ποια είναι τα στοιχεία του εαυτού σου που υπάρχουν στον ρόλο? Θεωρώ, εντάξει, επειδή δεν με παρατηρητής εγώ του εαυτού μου για να το κρίνω τούτο. Έχεις μια άποψη για τον εαυτό σου, βέβαια. Υποτυπώθηση. Θεωρώ ότι ένας αυθορμητισμός, μια σοβαρότητα και που μέσα από τη σοβαρότητα να φτιάχνει το χιούμορ, που το έχω και εγώ νομίζω σαν Φώτης. Το όνομα είναι κοινό, Φώτης και ζωής, ναι. Φώτης και εγώ. Τυχαία, ας πούμε. Αυτά. Εντάξει. Υπάρχει κάτι, κάποιος ρόλος, ας πούμε, που ήθελες να υποδηθείς γενικότερα και στο παρελθόν αλλά και για το μέλλον?
Κάτι το οποίο ακόμα δεν έκανες, δηλαδή κάποιος χαρακτήρας αν θέλεις. Όχι. Δεν έχω έτσι θέματα με τους χαρακτήρες, με το παγκόσμιο ρεπερτόριο, ας πούμε. Από το παγκόσμιο ρεπερτόριο να το πάρουμε. Εντάξει, διάφορους χαρακτήρες, διάφορους ρόλους. Αλλά πλέον θεωρώ ότι για μένα η δουλειά τούτη είναι έναν ωραίο γλυκό παιχνίδι. Ναι. Που σε κάθε ρόλο μου να κάνω, μπαίνω όσο πιο βαθιά μπορώ για να ανακαλύψω άλλες πτυχές του εαυτού μου και να έρθω να βρω τον χαρακτήρα και τον καλύπτουμε. Ενώ παλιά που ήμουν πιο μητσής, ίσως ναι. Ναι. Να ήθελα να είχα όνειρα να παίξω τον τάδε. Τώρα είμαι τώρα πλέον όχι. Όχι, ναι, τώρα... Εντάξει, ορίμασες φαντάζομαι, ορίμασες πιστεύω. Και... Δεν το πεις. Όσο μπορεί να είναι ένας άντρας της ηλικίας σου. Της ηλικίας, με ακριβώς. Ορίμασες κι εσύ. Πώς είναι η κατάσταση στην Κύπρο στον τομέα σας? Εντάξει, θέλει πολύ δουλειά ακόμα, νομίζω το πράγμα. Από ποια άποψη μιλάς, για τις δουλειές που φτιάχνουν προς τα έξω, για τα λεφτά που δίνονται, ας πούμε, για τις σειρές. Αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε μια πολύ μικρή αγορά. Ναι, ναι. Για να γίνει στην Κύπρο μια πάρα πολλά σπουδαία δουλειά που μπορεί να γίνει με τα προϊόντα που έχουμε, ναι, και με το δυναμικό, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει κονδύλι από έξω ή με κάποιον τρόπο να πουληθεί μια σειρά έξω. Mm-hmm. Για να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις κονδύλια τα οποία δεν είναι από τα κανάλια. Δεν υπάρχουν εδώ. Το γεγονός ότι είμαστε μια μικρή χώρα και τα budget είναι περιορισμένα, αντιλαμβάνεσαι ότι και εμείς φτάνουμε σε ένα σημείο. Μπορείς να πάεις πέραν του σημείου εκείνου. Φυσικά, εγώ έχω δει δουλειές με πολλά λίγο budget που να μεγαλουργούν. Και το αντίθετο, φαντάζομαι. Το αντίθετο. Mm-hmm. Εντάξει, αλλά θεωρώ ποιοτικά στην Κύπρο ότι θέλουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα για να φτάσουμε. Νιώθω ότι κάνουμε δύο βήματα μπροστά και τρία πίσω. Δηλαδή, θα βλέπεις μια δουλειά πάρα πολύ καλή, και λες, wow, ας πούμε, μπράβο, και ύστερα θεωρείς μια άλλη δουλειά που λες, όπα. Φυσικά το είναι σε όλο τον κόσμο, ναι. Και μόνο στην Κύπρο. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε ακόμα καλύτερα. Ναι, σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ένας ηθοποιός μπορεί να ζήσει την οικογένειά του από το επάγγελμα που γάμνει. Γάμνει και τρεις ζωές, ναι. Ακόμα είμαστε τζαμένοι. Ναι, συνήθως οι ηθοποιοί κάνουν τηλεόραση, θέατρο, ραδιόφωνο να ακούω, ότι πολλοί συναδέλφοι κάνουν ραδιόφωνο. Πολύ. Πάρα πολύ. Οπότε είναι σαν να κυσλεί από ζήλια από εδώ για να ποσώσεις, να περάσεις. Εντάξει, δεν ξέρω, είναι θέμα, είναι τελείως σπαστικό όμως τούτο από την άποψη, ρε παιδί μου, ότι δουλειά, την οποία και αγαπάς βέβαια, και εκείνο που θέλεις να κάνεις, νιώθεις τυχερός που τη μια που κάνεις τη δουλειά, την άλλη, άμα είσαι και μια οικογένεια, είσαι και πρέπει να πάρεις λεφτά σπίτι, ναι. Νομίζω είναι πολλά χαμηλά τα μπάτζετ για κάποιους ηθοποιούς, μπορεί για κάποιους άλλους, ναι. Για μένα, να είναι ικανοποιητικά, αλλά για τους υπόλοιπους ούλους, νομίζω δεν είναι ικανοποιητικά, είναι κάτι που ακούω πολλά συχνά. Ναι. Δυστυχώς άρχισε, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω αν είναι καλό ή όχι, άρχισε να λειτουργεί λίγο στην Κύπρο το ο ηθοποιός, ο οποίος ο Α και ο Β. Ναι, έτσι είναι. Θεωρώ όμως ότι το πράγμα είναι ένα πολύ φυσιολογικό. Γιατί λοιπόν, να πούμε όνομα τώρα, Ρουσ, να σου παίξει μια ταινία και άλλο να πιάσεις τον Κωστή. Ναι, πρώτης κατηγορίας, δεν καταλαβαίνω με τι. Οπότε αλλάσουν και τα μπάτζετ για μένα. Και αναλόγως του τι πουλά ο καθένας, νομίζω πως πάει. Σωστό. Δηλαδή, δεν το έψαξα. Όχι. Απλά κάπως έτσι το φαντάζομαι ότι λειτουργεί. Τώρα από τη στιγμή όμως που έχεις οικογένεια, εμένα προσωπικά που μου έχει τύχει, που τη στιγμή που έχω οικογένεια, έτυχε πάρα πολλές φορές να πω ναι σε προτάσεις, τις οποίες αν ήμουν μόνος μου και μου, θα έλεγα όχι. Ουσιαστικά, βεβαίως. Λόγω οικονομικού, να πεις ναι σε πράγματα τα οποία δεν σε ευχαριστούσα. Όχι, με ευχαριστούσα. Μέσα που γίνουν τα πράγματα, προσπάθησα να κερδίσω κάτι. Να κάνεις το καλύτερο μου βρίσκεται για να σου δώσει και εσένα κάτι. Και εμένα... ναι. Και έδωσε μου, νομίζω. Θέλω να πω ότι μπορεί πιο πολλά πράγματα να έπεσα από τις κακές επιλογές που έκανα στη ζωή μου, όσον αφορά δουλειές που αναγκάστηκα να πω, ναι, παρά από τα καθιερωμένα τα... πώς να σου το πω, τα, ας πούμε, επιλογές που έκανα και... Ναι.
Να σου πω, είναι αλήθεια που έθιαβασα ότι πριν να ασχοληθείς με την ηθοποιία, που ήταν ήσουν ακόμα μωρών, να μου πεις αν είναι αλήθεια. Μωρών, ναι. Μωρών, μαθητής, ξέρω εγώ. Ναι. Πήγες στις οικοδομές. Πήγες στις οικοδομές. Οικοδομές ή όχι, δεν είναι για σένα. Μόνο οικοδομές. Τι εννοείς. Α, τι δουλειές έκαμες. Που τα 12. Ναι. Δούλευκα πλεκάνος. Πελεκάνος, ναι, ναι. Και στρα οικοδομές για δύο καλοκαίρι κάπου. Μετά οικοδομές, μετά καλουπτσής και μετά ώσπου να πω στρατό ηλεκτρολόγος. Εντάξει ρε Φώτη μου. Και μετά καρσόνι. Τον τελευταίο, η τελευταία μου δουλειά πριν να γίνω ηθοποιός ήμουν καλό καρσόνι. Είδες... Άρα θα πειράσεις ποτέ σου. Δεν το πεις. Δεν κόκκαλα, δεν το σώρνω τώρα. Θέλω να μου πεις πριν να σε αποχαιρετήσω μια φορά για το θέατρο, πότε ξεκινάτε, πού λοιπόν, έχουμε παραστάσεις. Να, παραστάσεις να τα διαβάσεις βεβαίως. Λοιπόν. Για να τα πούμε σωστά. Ναι. Από τον Buckingham. Βεβαίως. Λοιπόν, εντάξει, τα κείμενα και τα διασκευή των κειμένων και σκηνοθεσία του Λόρι Λοϊτζίδη παίζουν Μιχάλη Σοβοκλέος, Σοφία Καλή, Πένι Φινίρη, Μαρίνα Βρόντι, Στέλλα Φιλιππίδου, Γιώργος Ευαγόρου, Σαβίνα Γεωργίου. 13-14 Αμφιθέατρο Δημηταλίου, 18-19-20-21 Σκαλία Γλαντζάς, 24-25 Δρομολαξιάν, 27-28-29 Τάλα, στην Πάφο. Α. Ναι, σε την Πάφο. Όχι, αλλά έχω πάει στην Τάλα πολλές φορές. 4-5 Ιουλίου Αμφιθέατρο Δερίνιας, 8-9-10 Ιουλίου Κούριο. Αλλά πληροφορίες υπάρχουν και στο Πειρασμός Production Παραγωγές για να μπει ο κόσμος να δει. Κύριε χάρηκα που σε γνώρισα, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, τα μωρά σου, να και να κάνεις πάντα πράγματα που αγαπάς και που σε γεμίζουν.